Ο ένας μετά τον άλλο, οι κεντρικοί δρόμοι των Χανίων κλείνουν στο πλαίσιο της μεγάλης αστικής ανάπλασης που υλοποιεί ο Δήμος, με τους οδηγούς να οπλίζονται καθημερινά με υπομονή για να κινηθούν στο κέντρο. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά είναι και απαραίτητα. Η πόλη ομορφαίνει και πάει. Οπότε αξίζει ταλαιπωρία. Υπομονή θέλει. Μετά τη Χατζημιχάλη Γιάνναρη και την Σκαλίδη που έκλεισαν τμηματικά και για μόλις λίγα 24 ώρα, κλειστή είναι η οδός Κηδωνίας από τη συμβολή της με τη Ζυμβρακάκηδον μέχρι τη συμβολή της με την Αποκορώνου, όπου η ΔΕΙΑΧ προχωρά σε αντικατάσταση των δικτύων της. Εργασίες γίνονται και στο ανατολικό τμήμα της πλατείας 1866 που επίσης είναι κλειστό. Νομίζω δεν υπάρχει συντονισμό στα έργα. Γίνανε όλα τα έργα παράλληλα και κλειστήκαν όλοι οι δρόμοι των Χανίων μαζί. Υπάρχει μεγάλη συμφόρεση στους δρόμους των Χανίων. Δημιουργείται καθημερινά κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ο κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Εντάξει, τι να κάνουμε, ναι. Άμα πρέπει να γίνει, ε. Ένα μποτιλιάσμα υπάρχει πάντως. Υπάρχει πολύ κίνηση, υπάρχει πολύ κίνηση, ναι. Κάποιες ώρες, εγώ πιστεύω. Η Μάρκου Μπότσαρη πάντως δεν έχει συνήθως τόση κίνηση. Όχι, 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 όχι. Καλά πάμε, εγώ πιστεύω καλά πάμε. Το έργο της ΔΕΙΑΧ θα συνεχιστεί και σε άλλους κεντρικούς δρόμους καθώς και στα 30 οικοδομικά τετράγωνα. Εκτιμάται ότι στα μέσα Απριλίου θα έχει ολοκληρωθεί το έργο δυτικά και ανατολικά της πλατείας 1866. Και θα μας μείνει μόνο ουσιαστικά το κεντρικό τμήμα της πλατείας και μέχρι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί και οι εργασίες που αφορούν την υπογειοποίηση του δικτύου τμήματος της Κηδωνίας από την πλατεία 1866 μέχρι την Μπλάστιγκα, ώστε να μπορέσουμε να ασφαλτοστρώσουμε ένα μεγάλο τμήμα της Κηδωνίας και να μην υπάρχει αυτή η εικόνα προς τα έξω. Οι καταστηματάρχες που επηρεάζονται περισσότερο από τις αναπόφευκτες οχλήσεις προσδοκούν τα έργα να ολοκληρωθούν το συντομότερο, ευελπιστώντας σε μελλοντικά ωφέλη από την αναβάθμιση της εικόνας της πόλης. Παράπονα εκφράζουν οι οδηγοί, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος πέφτει σε δρόμους με χαμηλή μέχρι χθες κυκλοφοριακή κίνηση, όπως η οδός Μάρκου Μπότσαρη. Πολύ καλά πάει. Σε λίγο νομίζω ότι θα καταργήσουμε τα αυτοκίνητα. Αυτό είναι ο Δήμαρχος επιτελεί κοινωνικό έργο. Ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα, έτσι όπως δεν το είχαμε συνηθίσει στα Χανιά. Ακριβώς. Υπάρχει ασυνεννοησία, δεν υπάρχει καλός συντονισμός με αυτά τα αποτελέσματα. Αυτή η κατάσταση έχει βγάλει τον κόσμο εκτός αυτού. Δημιουργούνται καθημερινά προβλήματα και στους άνθρωπους οι οποίοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης των Χανίων και σε αυτούς που θέλουν να επισκεφθούν την πόλη που δεν υπάρχει μηδενός θέση πάρκινγκ να αφήσουν το αυτοκίνητό τους. Ταυτόχρονα με τις ασφαλτοστρώσεις και την κατασκευή νέων πεζοδρομίων στους κεντρικούς δρόμους προχωρά και η υπογειοποίηση των δικτύων ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, στόχος είναι μέχρι το καλοκαίρι να έχει ολοκληρωθεί το ανοιχτό κέντρο εμπορίου στην πλατεία 1866, προκειμένου να αρχίσει η ανάπλαση των 30 οικοδομικών τετραγώνων.